όπως είδατε στο πρόσφατο παρελθόν και κυρίως στους Δήμους, η κατάσταση η οποία υπήρχε ήταν κατ' εμέ μη λογική. Θα πρέπει αυτός που επιλέγει ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την πολιτική του. Δεν μπορεί να εκλέγονται κυβερνήσεις με 39%, 40%, 41%, 42%, 43% και κάποιοι να φτάνουν στο 49,5% και να μην έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε άλλα ανάλογα όργανα. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν το αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα λόγω των υψηλών ποσοστών που μας έδιναν και μας δίνουν οι Σεραίοι πολίτες και οι πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσοστό του 43% το να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει το θεωρώ ικανό και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που δίνουν το προβάδισμα οι πολίτες να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την πολιτική του. Είναι αυτονόητο. Επίσης, θα πρέπει να καταλάβετε ότι θα πρέπει όλοι να εκπροσωπούνται πραγματικά αναλογικά. Γιατί σκεφτείτε ότι κατά το παρελθόν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με τα τεράστια ποσοστά είχαμε μόνο δύο περιφερειακούς συμβούλους. Με την απλή αναλογική, εμείς, όπως είδατε, άλλοι είχαν προβλήματα και όχι εμείς. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να επικρατήσει η λογική. Εγώ πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αυτό κινείται προς τη λογική της επιθυμίας του λαού, αυτών δηλαδή που επιλέγουν τον συνδυασμό. Και βεβαίως θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι θα πρέπει από χρονικό διάστημα προγενέστερο, δηλαδή από τον Ιούνιο, να υπάρχουν οι συνδυασμοί και να είναι έτοιμοι οι συνδυασμοί και να μην γίνονται οι τελευταίες αυτές, ξέρετε, κάτω από το τραπέζι ή πάνω από το τραπέζι συμφωνίες. Ωραία, ευχαριστώ.